Ο κύριος Νίκος Λιγερός, ένας από τους 50 πιο έξυπνους ανθρώπους του κόσμου, είναι εδώ. Δεν ξέρω αν μπορώ να προσθέσω. Μάλλον μπορώ να προσθέσω πολλά, κύριε Λιγερή, αλλά μένω για την ώρα σε αυτά. Απλώς καλώς ήρθατε. Έχουμε κάνει ήδη πολλές εκπομπές μαζί και υπάρχει μια οικειότητα, άρα δεν είναι ανάγκη να. Βεβαίως, βεβαίως. Απλά για όσους ενδεχομένως σας ακούνε για πρώτη φορά και συντονίστηκαν τώρα με τον Α. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, με αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Και βλέπω ότι το παρουσιάζουν και αρκετοί πολιτικοί μας σταγοί. Η παιδεία στη χώρα μας και πώς αυτή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Είναι μια συζήτηση που έγινε πριν μπούμε, την κάναμε κατά τη διάρκεια και τώρα που φτάσαμε στο τέλος, ή αν θέλετε, είμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης, την ξαναβλέπουμε με μεγάλη προσοχή. Αξιοποιήθηκαν τα σημαντικά στοιχεία της ελληνικότητας όπως την παρουσίαζε ο Ελίτης και άλλοι μεγάλοι στο παρελθόν, ή μήπως προσαρμοστήκαμε δυστυχώς σε αυτό που οι άλλοι θέλουν να μας παρουσιάσουν? Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε δύο έννοιες, την εκπαίδευση και την παιδεία, γιατί συχνά μιλάμε μόνο και μόνο για την παιδεία, αλλά επί της ουσίας κάνουμε μόνο εκπαίδευση. Άρα η διαφορά είναι ότι η παιδεία δεν είναι υποχρεωτική, η εκπαίδευση είναι, και αυτό έχει ήδη ένα πρόβλημα θεσμικό από μόνο του, γιατί θα ακούσετε, φαντάζομαι ότι έχετε πάει και εσείς σε πολλά σχολεία, ότι τα παιδιά είναι πολλά που δεν θέλουν να είναι εκεί. Γιατί θεωρούν ότι απλώς μαθαίνουν ένα πρόγραμμα χωρίς καμία κρίση. Όταν τους βάζουμε ερωτήσεις κρίσεων μετά δεν τις θέλουν, δεν είναι σίγουρη για τη βαθμολογία. Άρα όταν αναφέρεσαι στον Ελίτη, μιλάμε για αληθινή παιδεία. Αυτή η αληθινή παιδεία είναι η συνέχεια από αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε και για τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, και συνεχώς για άλλους διανοούμενους, ακόμα και όπως είναι ο Καραθοδωρή. Αυτά τα στοιχεία δεν έχουν τόσο πολύ επηρεάσει την Ελλάδα σε επίπεδο πρακτικό μέσα στην εκπαίδευση. Άρα το θέμα τώρα, κατά πόσο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι είναι χιούμορ. Με ποια έννοια? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την ελληνική παιδεία. Το ερώτημα είναι αν εμείς έχουμε επηρεαστεί από την ελληνική παιδεία. Εφαρμόστηκε σωστά στην Ενωμένη Ευρώπη η ελληνική παιδεία? Ναι, χρησιμοποιείται παντού. Ξέρετε, όταν βλέπω εγώ ότι στη Γαλλία προσπάθησαν να βγάλουν τα αρχαία και έκαναν διαδηλώσεις για να μείνουν τα αρχαία στη Γαλλία, που κανονικά εμείς θα λέγαμε τώρα οι Γάλλοι τι σχέση έχουν με τα αρχαία. Όμως το θέλουν, γιατί όλη η δομή είναι φτιαγμένη στα αρχαία ελληνικά και στα λατινικά. Όταν το βλέπουμε, ας πούμε, στο λεξιλόγιο, παλαιότερα, στους ανθρώπους που έκαναν επιστήμες σκληρές, δηλαδή μαθηματικά, φυσική, βιολογία, είναι γεμάτο το λεξιλόγιο από αρχαία ελληνικά και από λατινικά. Αυτό, κύριε Λιγερέ, αφορά και τη δική τους εκπαίδευση. Και μάλιστα έχουν κάνει περισσότερα από ό,τι εμάς. Την παιδεία τους την επηρέασε, την καθημερινότητά τους, τη συμπεριφορά τους. Την επηρεάζει πάρα πολύ και περισσότερο, γιατί υπάρχει και το θέμα του σεβασμού. Εδώ είναι αυτό που έλεγε ο Χριστός: κανένας δεν είναι προφήτης στον τόπο του. Οι ξένοι, μιλώντας για τον Αρχιμίδη, για τον Αριστοτέλη, για τον Μεγαλέξανδρο, για τον Σοκράτη κλπ., τους σέβονται. Εμείς είναι οι δικοί μας. Δηλαδή, όπως μιλάμε για την οικογένειά μας, μιλάμε και για αυτούς. Υπάρχει ένα σεβασμός. Υπάρχει ένα σεβασμός. Ένα σεβασμός όμως, ας πούμε, αν σας ρωτήσω τι έχετε διαβάσει από τον Αρχιμίδη, νομίζω θα μείνετε στον σεβασμό. Ναι, σωστό. Είναι σωστό. Στην πραγματικότητα, εμείς το έχουμε καθημερινά. Άρα, αυτό που σας λέω είναι το εξής. Όταν είμαστε παντού με αρχαία στην Ελλάδα, δεν βάζουμε μουσεία παντού. Στο εξωτερικό έχουν ελάχιστα αρχαία, όπου έχουν τρεις πέτρες, θα βάλουν ένα μουσείο. Γιατί η σπανιότητα δημιουργεί ένα ενδιαφέρον. Εμείς, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, στα αρχεία του μουσείου της Κρήτης, δηλαδή μέσα στο Ηράκλειο, έχουμε 80.000 πινακίδες που δεν βλέπουμε ποτέ από γραμμική βήτα. Τα εκθέματα είναι τόσο πλούσια που θεωρούμε ότι είναι ο φυσιολογικός χώρος. Πόσες φορές έχετε δει σπίτια που να έχουν και αρχαία και βυζαντινά και άλλα στοιχεία μέσα στη δομή τους? Γιατί είναι ο πλούτος της χώρας μας. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο μετά έχουμε την ικανότητα να το αξιοποιήσουμε και να θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Συχνά χρειαζόμαστε να έχουμε έναν ξένο φίλο, ο οποίος επειδή έρχεται για πρώτη φορά, πάμε και του δείχνουμε και αυτός λέει: πω, τι έχετε. Και λες τώρα, αυτό το έχω κάθε μέρα. Δηλαδή, εδώ για την Καβάλα, ας πούμε. Πόσοι ασχολούνται με το κάστρο? Ή με το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, εμπάσχε. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα όμως αυτό έγινε τώρα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
Είχα την εντύπωση μέχρι πρότινος ότι το πρόβλημά μας είναι το πώς θα μετατρέψουμε την πληροφορία σε γνώση. Τώρα βλέπω ότι ακόμη και τις πληροφορίες όλες δεν τις έχουμε στη διάθεσή μας. Σε σχέση πάντα με το αντικείμενο που σχολιάζουμε. Εγώ νομίζω ότι βάζουμε πολύ παραπληροφόρηση ως πληροφορία. Και το πρόβλημα τώρα με τις γνώσεις είναι πώς επιλέγουμε το ένα από το άλλο. Δηλαδή έγινε κακή μεταφορά κάποιων πραγμάτων. Όχι, έγινε μαζική μεταφορά και μέσα σε αυτή τη μαζική μεταφορά δεν μπορούμε να βρούμε τι αξίζει. Mm-hmm. Π.χ. όταν ήμασταν πολύ πιο νέοι και ψάχναμε, ας πούμε, σε μια βιβλιοθήκη, ήταν δύσκολο να βρούμε σαβούρα. Τώρα είναι εύκολο. Μπαίνετε στο διαδίκτυο και ενώ έχετε πράγματα που έχουν μεγάλη αξία, ταυτόχρονα, δηλαδή αλλάζετε λίγο τη σελίδα, μπαίνετε σε μια άλλη σελίδα και έχει μέσα πράγματα που είναι ανιστόρητα. Άρα εμείς δεν το ξέρουμε πώς θα το κάνουμε τη διαφορά, άμα δεν έχουμε ήδη τις γνώσεις. Άρα εγώ το βλέπω, ας πούμε, με τους νέους μαθητές, όταν τους έχουμε και τους λέμε βρείτε αυτό στο διαδίκτυο. Βρίσκουν πράγματα, θεότρελα, γιατί απλώς θα το ψάξουν με έναν τρόπο που δεν είναι αυτός που είχαμε εμείς συνήθεια να ψάχνουμε σε μια βιβλιοθήκη. Το Υπουργείο Παιδείας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Το Υπουργείο Παιδείας είναι Υπουργείο Εκπαίδευσης και όχι Παιδείας. Επιμένετε στον όρο. Ναι, επιμένω γιατί υπάρχει μια διαφορά. Δηλαδή, εγώ νομίζω, ας πούμε, ότι αυτό που λέτε εσείς Υπουργείο Παιδείας δεν θα δεχόταν τον Σοκράτη να διδάξει. Τόσο απλά. Ναι. Ενώ δεν νομίζω να υπάρχει πανεπιστήμιο στο εξωτερικό που δεν θα το δεχόταν. Δεν υπάρχει ελευθερία κινήσεων στο ελληνικό σχολείο, έτσι δεν είναι? Όχι, υπάρχει ελευθερία κινήσεων από τη στιγμή που ο δάσκαλος είναι ελεύθερος. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο αυτός νιώθει ελεύθερος. Άρα αναφέρουμε απλώς στον επίκτητο. Όταν λέει ότι θεωρείς τον εαυτό σου ως ελεύθερο όν ή ως σκλάβο, όλα εξαρτούνται από σένα. Εγώ βλέπω δασκάλους που μπορούν να κάνουν πράγματα θεότρελα μέσα και είναι πραγματικά αξιόλογα. Και άλλοι που συνεχώς μας μιλάνε για την ύλη. Την οποία παραδέχονται ότι έχει επιλεχτεί από ανθρώπους που δεν είναι του χώρου. Αυτό είναι το κερασάκι. Δηλαδή, ο άλλος είναι δάσκαλος τόσα χρόνια, δεν του έχουν ζητήσει ποτέ τίποτα, και ξαφνικά έρχεται ένας πανεπιστημιακός που του λέει θα ήταν καλό να το κάνει αλλιώς. Και λες, το προηγούμενο το ήξερες για να το κάνουμε αλλιώς. Άρα λοιπόν, από τη μία υπάρχει η άγνοια των ειδικών, όσο και αν ακούγεται οξύμορο, και από την άλλη, μήπως υπάρχει και μια σκοπιμότητα από την πλευρά των πολιτικών μας παραγόντων, γιατί η παιδεία συνήθως ξυπνάει το πνεύμα. Και μετά φτάνουμε και στην αντίδραση. Νομίζω την αντίδραση την έχουμε ούτως ή άλλως. Αυτό όμως που μας επιτρέπει η γνώση και η παιδεία είναι η ανάδραση. Δηλαδή βλέπουμε μια κατάσταση, έχουμε μια κρίση, μπορούμε μετά να αλλάξουμε τα δεδομένα και να τροποποιήσουμε την πορεία μας. Εδώ αυτό που βλέπουμε και σε φάση κρίσης είναι ότι σπάνια υπάρχει ανάδραση. Υπάρχει αντίδραση. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι η αντίδραση λειτουργεί μόνο επειδή υπάρχει δράση. Η ανάδραση δεν έχει ανάγκη αρχικά από την δράση. Είναι απλώς ένας τρόπος σκέψης που ανατροφοδοτεί τον εαυτό της. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία όταν το δούμε λίγο πιο τεχνικά, δεν είμαστε πια στην περίοδο των μηχανών του Turing, είναι και οι μηχανές του Wiener που έχουν τη δυνατότητα να δουν πώς εξελίσσονται. Εγώ το βλέπω στην εξέλιξη του ανθρώπου. Το παιδί όταν εξελίσσεται δεν ζητάει αν είναι σε εκπαιδευτικό σύστημα ή όχι. Ζητάει μια εξέλιξη και ζητάει σημεία αναφοράς. Ας πούμε, όταν η εκπαίδευση βάζει όλες τις βαθμολογίες, όλες, να είναι όλες α με τόνο, mm-hmm. ή ακόμα και με δίστονο. Ωραία, τότε τι θέλει να πει. Τώρα παρατήρησα ότι υπάρχει μια νέα μόδα, βάζουν και α ερωτηματικό. Έχει ενδιαφέρον. Α πάντως σε κάθε περίπτωση. Α βέβαια, yeah. αλλά ερωτηματικό σου λέει να το σκεφτείς κιόλας. Μπορεί και να μην είναι. Γιατί δεν βάζεις το β να ξέρουμε ξεκάθαρα τι γίνεται. Άρα. Στην πραγματικότητα αυτός ο εκφυλισμός, ακόμα και στις βαθμολογίες, όταν παίρνουν όλοι 10, όταν πάμε στο πανεπιστήμιο και θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο ότι μια εργασία πρέπει να πάρει 10 και άμα πάρει 9 πρέπει να τη δικαιολογήσουμε. Τη βαθμολογία, όχι την εργασία. Αυτό περιγράφεται, το είδαμε με έναν τρόπο το καλοκαίρι του 2011, όταν βγήκαν χιλιάδες Έλληνες στις πλατείες και στη συνέχεια δεν ήξεραν τι ακριβώς να ζητήσουν. Ναι, το πολύ σωστά έτσι όπως το σκεφτήκατε. Για μένα είναι ακριβώς το θέμα της αντίδρασης. Άρα η αντίδραση. Αντίδραση γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα, υπήρχε μια πίεση, υπήρχαν ναι. κάποια μέτρα. Αλλά όταν βγήκαμε εκεί, δεν υπήρχε κάποια αντιπρόταση για να πούμε από το Ναι, και ποια είναι η επίλυση του προβλήματος. Γιατί εγώ θεωρώ, το κάνουμε και εμείς τα μαθηματικά σε επίπεδο γνωστικό, ότι η επίλυση του προβλήματος είναι εγκλωβισμένη μέσα στο πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι το πρόβλημα ανεξάρτητο από την επίλυση. Άρα όταν καταλάβουν οι άνθρωποι ότι η εκφώνηση του προβλήματος μπορεί και να έχει στοιχεία της λύσης, θα την διάβαζαν πιο προσεκτικά. Εμείς απλώς λέμε υπάρχουν προβλήματα. Άρα μετά όταν ακούμε τους πολιτικούς που μας λένε υπάρχουν λύσεις,
Ναι, αλλά δεν είναι εφαρμοσμένες με τα προβλήματα. Μήπως, κύριε Λιγερέ, πάμε πιο γρήγορα στη λύση από ότι σε πρώτη φάση τη διάγνωση. Διαγνώσεις έχουμε κάνει και μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο, το βλέπω εγώ με το λυσάριο. Δηλαδή, βλέπετε, δίνεται ένα βιβλίο και το παιδί κοιτάζει αμέσως αν έχει τις λύσεις στο τέλος. Χωρίς να έχει διαβάσει ούτε μία εκφώνηση. Άρα, μετά, γιατί μου είχε συμβεί αυτό με συναδέλφους και με φίλους να γράψουμε ένα βιβλίο μαζί και μου έλεγαν: θα βάλουμε τις λύσεις. Λέω: κοίτα, θα βάλουμε μερικές ενδεικτικές, αλλά όχι όλες. Λέει: άμα δεν βάλουμε όλες, θα ενδιαφερθούν. Και λέω: καλά, δεν πρέπει όμως να σκοντάψουν πάνω σε ένα πρόβλημα για να μπορούν να το λύσουν. Γιατί αυτό που βλέπω είναι το εξής. Τα παιδιά εξελίσσονται, και είναι το ίδιο με τους λαούς. Όταν υπάρχει δυσκολία και μετά όταν ξεπερνά τη δυσκολία μέσω μιας υπέρβασης, αποθηκεύεται στη μνήμη τους αυτό που κατόρθωσαν. Όταν υπάρχουν ευκολίες, δεν το καταλαβαίνουν. Άρα, εγώ αυτό που βλέπω με τα παιδιά είναι το εξής. Όταν μαθαίνουν γρήγορα ένα πράγμα, το ξεχνάνε ακόμα πιο γρήγορα. Η βραδύτητα έχει σημασία. Και γι' αυτό οι αναφορές που κάνατε αρχικά και στον Ελίτη, άμα διαβάσεις γρήγορα την ποίηση του Ελίτη, ποιο είναι το όφελος? Δηλαδή, έχετε μερικά παιδιά που σας λένε: εγώ διαβάζω γρήγορα βιβλία. Okay, εγώ τους λέω: τι σοι βιβλία διαβάζετε γρήγορα? Ή χειρότερο, αυτό είναι η ερώτηση δασκάλου βέβαια, ποιο βιβλίο μπορεί να διαβάσει γρήγορα και να έχει αξία? Αυτό που περιγράψατε πριν, αυτό που λέτε ότι θα έπρεπε να γίνεται, συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Ναι, συμβαίνει. Ακούμε συχνά το μοντέλο το φιλανδικό στον τομέα της εκπαίδευσης. Ή το σουηδικό ή κάποια άλλα. Μπράβο. Συνήθως είναι της Σκανδιναβίας, για να είναι αρκετά μακριά, για να μην τα ξέρουμε καλά και να μην ξέρουμε για ποιο λόγο λειτουργούν καλά. Γιατί βέβαια όταν έξω. Θα το πω αλλιώς και μάλλον με περισσότερο χιούμορ. Συχνά οι άνθρωποι που είναι από τον Βορρά αναρωτιούνται τι στο διάλογο κάνουν τα παιδιά μας το βράδυ. Έξω. Και απλώς είναι η θερμοκρασία. Άρα όταν έξω κάνει μείον 20, μελετάς μέσα. Αυτό. Πω, έχετε δει, ας πούμε, ναι, τη γεωγραφία της Φιλανδίας, γιατί εγώ κοιτάζω και τα θέματα από την πλευρά την γεωστρατηγική. Είναι γεμάτο λίμνες παντού. Έχει ένα κρύο που είναι ο Θεός να φυλάει. Και πρέπει να έχουν μια μεγάλη αντοχή. Που σημαίνει, θα δίνω ένα παράδειγμα, γιατί το έχει ζήσει ένας φίλος μου. Εμείς, ας πούμε, όταν θέλουμε να κάνουμε ψώνια, λέω ο μέσος Έλληνας, θυμάστε, έχουμε το αυτοκίνητο. Θα βάλουμε flash, alarm στην πραγματικότητα. Κάποτε. Και κάποιες φορές. Ας πούμε ότι το βάζουμε και θα πούμε ότι σταματάμε εδώ γιατί είναι επίγον. Δηλαδή, είναι επίγον να πάμε να αγοράσουμε τσίχλες. Άμα αυτό το κάνετε στη Φιλανδία ή στη Σουηδία, είναι πολύ απλό. Σταματάν όλοι και έρχονται να σας δουν γιατί θεωρείτε ότι έχετε ένα πρόβλημα σοβαρό. Γιατί μόνο όταν έχετε πρόβλημα σοβαρό βάζετε αλάρμ. Γιατί επειδή οι θερμοκρασίες αλλάζουν, αν πραγματικά κάποιος πάθει κάτι, μπορεί να πεθάνει. Άρα αυτό το έζησε ένας φίλος μου και μου λέει: δεν το πίστευα. Είχαν έρθει όλοι γύρω από το αυτοκίνητό μου και εγώ αναρωτιόμουν τι είχα κάνει. Και αυτός απλώς είχε παρκάρει όπως παρκάρουμε εμείς. Δηλαδή, για να ξαναπάμε λίγο πίσω, η παιδεία έχει περάσει και στη συμπεριφορά των αγοραστών. Έχει περάσει στη συμπεριφορά γιατί υπάρχει κόστος. Το κόστος είναι το λάθος μέσα στο κρύο, σε σκοτώνει. Το λάθος μέσα στη ζέστη θα τα βγάλεις πέρα, απλώς θα υδρώσεις λίγο. Το κάνουν γιατί θέλουν να βοηθήσουν ή υπάρχει ο κίνδυνος ή απειλή κάποιου προστίμου ή... Όχι, όχι, δεν είναι καν αυτό, γιατί σας έδωσα ένα παράδειγμα. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να γελάσετε, ελπίζω. Δηλαδή είναι μια κανονικά πειθαρχία. Μια είναι μια πειθαρχία που την έχουν... Όχι, δεν είναι μια πειθαρχία. Δεν είναι καν πειθαρχία. Αυτό είναι αυτό, την εντύπωση που έχουμε εμείς του Νότου. Νομίζουμε ότι έχουν πειθαρχία. Είναι μια συνηθισμένη συμπεριφορά, λέτε. Ναι. Είναι ακόμα χειρότερο. Είναι στο βάθος. Με ποια έννοια? Εμείς, ας πούμε, όταν θα βρέχει, βγάζουμε μια ομπρέλα. Αυτός που έχει μια ομπρέλα μαζί του, ενώ δεν βρέχει, λέμε, μάλλον ξέρει ότι θα βρέξει. Εντάξει, οκ. Okay. Στις σκανδιναβικές χώρες δεν βάζουν ομπρέλα. Έτσι, έχουν όλοι φόρμες που δεν έχουν ανάγκη από ομπρέλα. Έτσι, θα είχαν συνεχώς την ομπρέλα. Και το άλλο πρόβλημα που έχει η ομπρέλα είναι ότι όταν φυσάει είναι άχρηστη. Παρακολουθώντας τα τελευταία χρόνια τη συμπεριφορά των Υπουργών Παιδείας στη χώρα μας, έχετε την αίσθηση ότι πραγματικά προσπάθησαν να αντιγράψουν ορισμένα πράγματα από το εξωτερικό? Έγινε αυτή η απόπειρα? Ένα παράδειγμα που είναι θλιβερό και είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, θυμάστε ότι τα Υπουργεία έχουν νούμερα. Δηλαδή ας πούμε, άμα εσείς να πάτε για Υπουργός, υπάρχει ένα Υπουργείο που είναι πάνω-πάνω, μετά δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Αφορά την αξία του, υποτίθεται. Μπράβο. Ναι. Okay. Συνήθως αυτός που είναι Υπουργός Παιδείας είναι ο τρίτος ή ο τέταρτος. Καμιά φορά και περίπου στη μέση.
Ναι. Αν και λέγεται ότι η παιδεία και ο πολιτισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία. Και ναι, λέγεται. Ο τουρισμός λέγεται. Αλλά θέλουν το εξωτερικό, το οικονομικό, το εσωτερικό επίσης. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και σειρά κατάταξης μέσα στο Υπουργείο. Δηλαδή, όταν θα δώσουν στον πρώτο που θα σκεφτούν να πάρει το Υπουργείο Παιδείας, δεν θα το πάρει ούτε ο δεύτερος ούτε ο τρίτος. Και μπορεί ο τέταρτος, επειδή βλέπει όλα τα άλλα είναι πιασμένα, έρχεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έρχεται επειδή το ήθελε. Ή για να προσφέρει, αλλά επειδή ήταν μια επιλογή που δεν μπορούσε να αποφύγει. Αυτό. Δηλαδή δεν μπορούσε να αποφύγει και σου λέει, αν είναι να είμαι υπουργός, τουλάχιστον να είναι σε αυτό. Με αυτή την έννοια έχουμε την έλλειψη γούστου. Δηλαδή όταν δεν το γουστάρεις πραγματικά, γιατί να κάνεις κάτι? Άρα μετά, ποιος είναι ο τρόπος να κάνεις κάτι? Μια μεταρρύθμιση. Άμα κοιτάξετε πόσες μεταρρυθμίσεις έχουμε κάνει από το 1974 και μετά, ας πούμε 1976. Θα πέσετε ξερός. Και άμα κοιτάξετε πόσες μεταρρυθμίσεις έχουν κάνει στο εξωτερικό στην ίδια περίοδο, θα πέσετε πάλι ξερός, γιατί είναι ελάχιστες. Γιατί τα πράγματα λειτουργούν. Εδώ, ας πούμε, έχουμε την εντύπωση ότι τίποτα δεν λειτουργεί. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ σοβαροί, που καταφέρνουν και λειτουργούν ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο. Κάποιοι κατά καιρούς αποπειράθηκαν. Δηλαδή, προσπάθησαν, να αποδέχτηκαν την πρόκληση και μπήκαν στον χώρο της πολιτικής για να προσφέρουν. Ναι. Είτε ως πολιτικοί παράγοντες και αυτοί, ότι απλά είναι φιλοξενούμενοι. Αφομοιώθηκαν από το σύστημα και δεν τα κατάφεραν, ή τελικά είχαμε βάλει ψηλά τον πύχη και για αυτούς? Θα σας απαντήσω μάλλον με έναν παράξενο τρόπο. Ο Ντοστογεύσκη έλεγε, για να γράφεις σημαντικά βιβλία πρέπει να είσαι σε στενό χώρο. Μικρή διακοπή. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για να δούμε και την υπόλοιπη ειδησιογραφία αυτή την φορά. Θέματα της επικαιρότητας, πάρα πολύ σημαντικά. Ένα από αυτά και το θέμα της ενεργίας. Δεύτερο και τελευταίο μέρος της συζήτησής μας με τον κύριο Νίκο Λιγερό. Να πω, παράληψή μου που δεν τον έφερα πριν, βρίσκεται στην καβάλα τις τελευταίες ώρες. Και σήμερα και αύριο θα είναι στο ΤΕΗ. Θυμίζω την επισκέπτη καθηγητή στο τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος. Και βεβαίως θα συναντήσει τα παιδιά του 5ου Λυκείου αύριο το μεσημέρι, όπως λίγο αργότερα και τα παιδιά του 17ου Νηπιαγωγείου. Και μάλιστα θα γίνουν και παιχνίδια στρατηγικής. Πάντα ενδιαφέρουσα αυτή η επαφή με τα παιδιά. Δείχνει, μάλλον από αυτήν την επαφή, ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζετε? Αλλάζει κάτι? Τα παιδιά αρχίζουν να σκέφτονται διαφορετικά με τα περισσότερα ερεθίσματα που έχουν τα τελευταία χρόνια? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το πρώτο που μπορούμε να δούμε όμως είναι ότι όταν τα πιάνουμε πολύ μικρά τα παιδιά, δεν έχουν προλάβει να χαλάσουν από το σύστημα. Δηλαδή, τα παιδιά που είναι στο νηπιαγωγείο είναι μάλαμα. Μετά αρχίζει να γίνεται ασήμι. Και μετά πάμε τουλάχιστον σίδερο. Γιατί όταν δηλαδή, φτάνουν στο λύκειο... του γυμνασίου και του λυκείου σήμερα είναι μια χαμένη γενιά με βάση τον τρόπο που λειτουργούμε. Ας πούμε, τα παιδιά του λυκείου είναι μόνο δύο οι τάξεις στο λύκειο. Η τρίτη είναι οι πανελλήνιες. Άρα δεν είναι πια λύκειο αυτό. Γιατί άμα το άκουγε αυτό ο Αριστοτέλης, που έχει φτιάξει τη λέξη λύκειο και την έχει χρησιμοποιήσει με αυτή την έννοια, θα λέγε, παιδιά, αυτό είναι εκτός λυκείου. Άρα ας το ονομάσετε προετοιμασία πανελλήνιων, να το ξέρουμε. Τι προτείνετε εσείς για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Το πιο απλό που μπορεί να φανταστείτε είναι ότι οι πανελλήνιες να μην είναι διαγωνισμός και να είναι εξετάσεις. Αυτό θα μας επιτρέπει να έχουμε ανθρώπους που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο στον κλάδο που θέλουν. Αρχικά, όταν το λέμε αυτό, έχουν την εντύπωση διαφορά ότι όλοι είναι, θα πάνε. Ποια είναι η διαφορά διαγωνισμού με εξετάσεις? Είναι απλό. Είναι ότι εγώ θέλω να έχουν μία βάση και μπορούν να πάνε σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο. Ενώ ο διαγωνισμός είναι ανάλογα με την κατάταξη που έχω, μπορώ να πάω εκεί που μπορώ. Που σημαίνει ότι εγώ το βλέπω και στους φοιτητές μας. Είναι μερικοί που είναι σε λάθος κλάδο. Απλώς όταν του ρωτάς, και λέει, παιδί μου, γιατί ήρθες εδώ? Λέει, κύριε, τα μόρια που είχα μόνο εδώ επέτρεπαν, δεν πήγαν, ενώ εγώ ήθελα να κάνω άλλο. Είχα, ας πούμε, έναν που είναι σε κινηματογράφο που ήθελε να γίνει βιολόγος. Άρα, φαντάζομαι θα κάνει ντοκιματέρ τώρα. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι άμα δεν μπορείς να μπεις στον κλάδο του πανεπιστημίου που θες για να εκφραστείς και να μάθεις πράγματα, εγκλωβίζεσαι. Αυτό που βλέπουμε κατά μέσο όρο, οι Έλληνες φοιτητές στο προπτυχιακό δεν είναι τόσο καλοί. Γενικά, να μιλάω. Ενώ οι Έλληνες οι ίδιοι που είναι στο μεταπτυχιακό είναι πολύ καλοί. Πώς το εξηγείτε? Γιατί το μεταπτυχιακό το επιλέγουν. Αλλά λέω, αντί να το περιμένουμε 5 χρόνια να το επιλέξουν, γιατί δεν επιλέγουμε πιο νωρίς, αλλά να έχουμε μια βάση? Εμείς τι έχουμε κάνει? Έχουμε καταστρέψει την έννοια της βάσης, βάζουμε κάτι βαθμολογίες θεότρελες, αλλά μετά στο τέλος δεν ξέρουμε πώς να τους συγκρίνουμε με τους ανθρώπους στο εξωτερικό,
Και τελικά ο άλλος, ας πούμε, έχει 18 στα 20 και δεν μπορεί να μπει στον τομέα του. Αυτό που σημαίνει. Ενώ ο άλλος, ας πούμε, δεν αξίζει 7. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι η κατάταξη, αυτό δίνει σημασία στο εξής γεγονός. Πρέπει να είμαι μπροστά στους άλλους. Δεν πρέπει να είμαι καλός. Εδώ ο αντίλογος, επειδή είναι σημαντικό αυτό που αναφέρεται, είναι βάζουμε κάποιο πλαίσιο, κάποια όρια, γιατί είναι συγκεκριμένες οι θέσεις που υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά στη συνέχεια, κύριε Λιγερέ, και στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να βγάλουμε 5.000 γιατρούς και 3.000 δικηγόρους. Μα γιατί δεν φέρετε τα παραδείγματα από το εξωτερικό, ας πούμε. Στη Γαλλία είναι 65 εκατομμύρια άτομα. Όταν τελειώνουν το λύκειο, έχουν το απολυτήριο, το μπακαλαιοριά, και μπορούν να μπουν σε οποιοδήποτε σχολή θέλουν. Οποιαδήποτε σχολή θέλουν. Αλλά πρέπει να τελειώσουν τα 2 πρώτα χρόνια σε 3. Αλλιώς μπαίνουν σε άλλη σχολή. Πώς αυτό γίνεται να μην πηγαίνουν όλοι να γίνουν γιατροί και δικηγόροι? Στην πραγματικότητα, αυτό που δεν σκεφτόμαστε είναι αυτό που είπατε, είναι ότι γίνεται γρήγορα ένας κορεσμός. Άρα, από τη στιγμή που γίνεται ένας κορεσμός, τα παιδιά αλλάζουν και δεν πάνε στο ίδιο θέμα. Άρα, στην πραγματικότητα, να δείτε, εδώ είναι το κερασάκι της υπόθεσης, στη Γαλλία κατά μέσο όρο υπάρχει έλλειψη στον τομέα των γιατρών. Για ποιο λόγο? Λόγω της νομικής. Είναι όλοι αυτοί που έχουν πάει στα δικαστήρια γιατί έχει γίνει κάτι και σου λέει, αν να κάνω εγώ 8 χρόνια σπουδών, να κάνω και μια εξειδίκευση 10 χρόνια και μετά να με πάνε στα δικαστήρια γιατί κάποιος ξέχασε στο χειρουργείο κάτι και μετά με κλείσουν, τι να το κάνω? Άρα πάνε σε άλλους τομείς. Προσπαθώ να πω ότι η κυριαρχία της ιατρικής και της νομικής δεν προέρχεται από την ελληνικότητα. Προέρχεται από ένα πολύ παλιό σύστημα που είναι ακόμα και στις αρχές φυλές. Είναι ότι πάντοτε αυτός που κάνει το μάγο είναι σημαντικός και πάντοτε αυτός που μπορεί να σε καταδικάσει είναι σημαντικός. Άρα ο μάγος έγινε ο γιατρός και αυτός που είναι σημαντικός ο αρχηγός έγινε το δικαστικό πλαίσιο. Αλλά στην πραγματικότητα στις κοινωνίες όταν εξελίσσονται βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί μετά μπαίνουν και οι δικηγόροι, μπαίνουν και οι εισαγγελείς, μπαίνει ένας ολόκληρος φορέας. Να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο πριν πάμε στον τομέα της ενέργειας. Είστε υπέρ των ιδιωτικών ή των κρατικών πανεπιστημίων? Δεν θέλω την εύκολη απάντηση και τον απλό διαχωρισμό. Θέλω να πάμε λίγο στο πώς λειτουργούν τα κρατικά ή αν θέλετε τα δημόσια πανεπιστήμια και εδώ και στο εξωτερικό. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μου βρείτε κρατικά πανεπιστήμια. Ναι. Γιατί το λέτε? Όχι, εννοώ να μου το πείτε για ποιο μιλάτε. Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι στην ουσία τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και αυτά κρατικά είναι, ή εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο που ελέγχονται από το κράτος. Αυτό είναι μύθος ή πραγματικότητα, αλήθεια? Στην πραγματικότητα είναι και μύθος και πραγματικότητα. Με τι έννοια? Αν μιλήσουμε για τα κρατικά πανεπιστήμια ή μιλήσουμε ακόμα και για το Πολυτεχνείο που θεωρούμε ότι είναι εντελώς κρατικό. Ξέρετε πώς ζει το Πολυτεχνείο σε επίπεδο πρακτικό? Στο εξωτερικό, λέτε? Όχι, στο εξωτερικό. Από τα συμβόλαια που κάνει με διάφορες επιχειρήσεις για διάφορες εφαρμογές και διάφορα κονδύλια. Γιατί αυτά εδώ, άμα εξαφανιζόταν και δεν υπήρχαν τα λεγόμενα project, τα λεγόμενα προγράμματα, πώς θα λειτουργούσαν? Δεν λειτουργούν. Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο και στο εξωτερικό. Αυτά που λέμε υποτίθεται κρατικό, και το βλέπω και ειδικά στη Γαλλία, στη Γερμανία, θα δείτε ότι στα κονδύλια του έχει ένα τεράστιο ποσοστό που είναι ιδιωτικό. Mm-hmm. Αλλά γι' αυτό σας έλεγα, αν θέλετε, με χιούμορ. Πείτε μου τι είναι το κρατικό, να ξέρω και εγώ τι είναι. Γιατί ένα πανεπιστήμιο που είναι εντελώς κρατικό και δεν έρχεται κανένα πρόγραμμα από κανένα κονδύλι που να είναι ιδιωτικό, εγώ δεν ξέρω. Από τη στιγμή που λειτουργούν περίπου με τον ίδιο τρόπο, ποια είναι η διαφορά μας και τα ξένα πανεπιστήμια, τα περισσότερα τουλάχιστον? Η διαφορά είναι ακριβώς το θέμα της ιδεολογίας. Εγώ τι βλέπω? Ας πούμε, εδώ έρχομαι στην Καβάλα, κάνουμε το μάθημα στο μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα παιδιά είναι μια χαρά. Έχουν υψηλές προδιαγραφές, έχουν επιλεχτεί, έχει ένα υψηλό επίπεδο και το χαίρομαι που είναι και στην Καβάλα, γιατί έχουμε και εδώ υπάρχει και ιστορικό με το ενεργειακό. Ρωτάω τώρα, αυτό τώρα είναι κρατικό, είναι ιδιωτικό, είναι ιδιοκρατικό, τι είναι? Πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς? Εγώ αυτό που θέλω για να σας απαντήσω, θέλω πανεπιστήμιο που να ασχολείται με γνώσεις. Τώρα, αν είναι κρατικό, αν είναι ιδιωτικό, αν είναι ένα μείγμα, αν είναι ένα στρατηγικό μείγμα, ας είναι όπως το θέλουν οι άνθρωποι και τα παιδιά. Αλλά εγώ μπορεί αυτό το λίγο πανεπιστήμιο, σας διακόπτω, ναι, για να το συμπληρώσετε στο τέλος, να βγάλει στελέχη εξειδικευμένα, αλλά που να έχουν και ένα άλλο επίπεδο πνευματικό.
Βεβαίως και μπορεί. Μπορεί να ισορροπήσουμε τελικά. Βεβαίως και μπορεί. Το θέμα είναι ποιες είναι οι δυνατότητες όχι των παιδιών, αλλά των θεσμών για να υποστηρίξουν αυτές τις υπολογές. Εγώ μπορώ να σας πω κάτι πολύ απλό. Όταν κοιτάζετε τον εξοπλισμό από τα εργαστήρια που έχουμε στην Ελλάδα, είναι πολύ εντυπωσιακό σε πολλά εργαστήρια. Απλώς είναι λίγοι που το ξέρουν. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι όταν οι φοιτητές επιλέγουν το τμήμα χωρίς να ξέρουν πώς είναι τα εργαστήρια. Εδώ το εργαστήριο που έχει στην Καβάλα είναι τεράστιες δυνατότητες. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια όσο αφορά το εργαστήριο. Δεν αξιοποιείται, σωστά λέτε. Όχι, βέβαια αξιοποιείται. Αλλά... Τώρα μιλάω, εγώ μιλάω αποκλειστικά για το μεταπτυχιακό. Εντάξει, ναι. Δεν μιλάω τώρα για το προπτυχιακό. Υπάρχουν πιο ειδικοί που είναι εδώ οι άνθρωποι και οι καθηγητές. Εγώ λέω για αυτό που αξιοποιείται σε αυτό το επίπεδο. Επειδή είναι ελεύθερο. Δηλαδή, ο φοιτητής έχει επιλέξει σε ποιον τομέα θα είναι. Επειδή οι καθηγητές που το κάνουν πραγματικά επειδή το γουσάρουν σαν μεράκι αυτόν τον τομέα. Επειδή έχουμε ξένους καθηγητές, ως επισκέπτες καθηγητές, που πηγαίνουν έρχονται στις χώρες τους και εδώ και διδάσκουν τα ίδια. Άρα, εγώ ας πούμε, όταν έχω έναν καθηγητή που είναι στο Βέλγιο, που μπορεί να μου διδάξει τα ίδια πράγματα όταν είναι στην Καβάλα, γιατί να μην τα μάθει το παιδί, θα τα μάθει. Το θέμα είναι ότι του έδωσα εγώ τη δυνατότητα. Δηλαδή, εγώ ως πανεπιστήμιο κατάφερα να τον φέρω αυτό κάπου-κάπου να έρχεται. Ναι, αν γίνεται αυτό, μας επιτρέπει να έχουμε ένα πανεπιστήμιο που είναι πολύ πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσματικό και εμπλουτισμένο. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν εμείς έχουμε κάνει ακριβώς τις ίδιες σπουδές και είμαστε συνεχώς μαζί, δεν έχουμε ποτέ έναν εξωτερικό παράγοντα να μας πει ρε παιδιά, είστε σίγουροι για αυτό που κάνετε. Mm. Άρα, αυτό που βλέπω εγώ στα ερευνητικά κέντρα, τα κέντρα τα ερευνητικά, η ανάμειξη που υπάρχει από διάφορες σχολές, και τώρα σας λέω και για ξένους, εντελώς ξένους, δηλαδή μιλάω για Κίνα, Ιαπωνία, στην προσέγγιση που έχουν και για τα μαθηματικά, που ασχολούμαι πιο ειδικά, υπάρχουν σχολές. Δηλαδή, ο άλλος βλέπει το πρόβλημα και το βλέπει με έναν διαφορετικό τρόπο. Και λες, αυτό πώς το σκέφτηκες, και σου λέει, μα αυτό είναι του σήμερα. Και λες, τώρα αυτός ποιος είναι? Αυτός είναι ο μεγάλος δάσκαλος του τάδε, του τάδε. Και αυτός είναι ένας ολόκληρος κόσμος που δεν τον ξέρεις. Μετά σου το μαθαίνει και λέει αυτός έχει επηρεαστεί από την ρώσικη σχολή. Το ελληνικό σύστημα δεν το παρακολουθεί όλο αυτό το φαινόμενο. Και βέβαια το έχει. Το θέμα είναι ότι οι ερευνητές είναι ελάχιστοι που μπορούν να αντέξουν τέτοια πίεση. Άρα τι κάνουν, πάνε στη συνέδρια. Άρα πηγαίνουν στο εξωτερικό για να ακούσουν και τους άλλους πώς λειτουργούν. Άρα, άμα είναι ένας τομέας που δεν έχουν ανάγκη από μεγάλα μέσα. Όπως είναι ας πούμε τα μαθηματικά σε σχέση με τη φυσική ή την πυρηνική φυσική, που να τα καταφέρουν. Το θέμα είναι τα μέσα που διαθέτουν. Αλλά σε αυτόν τον τομέα, νομίζω ότι επειδή αρχίσαμε με την Ευρωπαϊκή Οικογένεια, τα προγράμματα ΕΣΠΑ στον τομέα του ερευνητικού είναι αυτό που έχει σώσει πολλούς ερευνητές. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν καν να δραστηριοποιηθούν, ούτε καν βέβαια να διδάξουν μετά στα παιδιά. Γιατί αυτό που έχει σημασία για μένα δεν είναι μόνο η έρευνα για την έρευνα, είναι πώς μπορώ. Που λέγαμε και προηγουμένως, να απορροφήσω νέους ερευνητές σε έναν τομέα που εγώ έχω κάποια παράδοση. Mm-hmm. Θα έρθει ο άλλος, θα τον ενδιαφέρει ο τομέας, έχει προοπτικές ο τομέας, μπορούμε να βγάλουμε ας πούμε πατέντες, ευρεσιτεχνίες, μπορεί να έχουμε εφαρμογές. Για να βελτιώσουμε και το επίπεδο της ζωής μας, έτσι δεν ναι, είναι, δηλαδή όλα και βεβαίως. Καταλήγουν τελικά. Μα εδώ ας πούμε όταν είμαστε στο ραδιόφωνο, ξέρετε πολύ καλά πόσα τεχνικά μέσα διαθέτεται. Αυτά εδώ έχουν βγει από πατέντες. Εντάξει. Άρα δεν λέω ότι πρέπει να είναι όλοι του επίπεδου του Τέσλα, αλλά το ραδιόφωνο χωρίς το Τέσλα δεν θα υπήρχε. Αλλά το θέμα είναι πώς το αξιοποιούμε. Πάμε στον τομέα της ενέργειας. Αν θυμάμαι καλά, το 2013 έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή, συμμετείχατε και εσείς. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, η οποία κάθε τόσο έδινε πληροφορίες ή ενημέρωνε τον εκάστοτε πρωθυπουργό, εκείνη την περίοδο κύριο Σαμαρά. Ναι. Λειτουργεί αυτή η επιτροπή ακόμη, κύριε Λιγερέ? Όχι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτή η επιτροπή ήταν πάντοτε άτυπη. Ναι. Εντάξει, αλλά δεν είναι κάτι σαν θεσμό. Και ήταν άμεστη. Αλλά όταν ακούτε άτυπη και άμεση, σημαίνει ότι λειτουργεί. Άρα μην ανησυχείτε. Λειτουργεί ακόμη. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι τα δεδομένα εξελίσσονται και το θέμα είναι ότι κατά πόσο μετά τα απορροφούμε στον τομέα της πολιτικής. Mm. Δηλαδή, πολύ συχνά εμείς βασιζόμαστε στην πολιτική και στην οικονομία και ξεχνάμε την στρατηγική και την ενέργεια. Εγώ δίνω το παράδειγμα, το λέω και στους φοιτητές μου εδώ. Λέω, άμα έχεις ένα εκατομμύριο και είσαι μέσα στην έρημο, είσαι νεκρός. Εκείνο το διάστημα, πριν πάμε να το δούμε λεπτομέρειες αυτό, είχατε ενημερώσει νομίζω δύο φορές τον κύριο Σαμαρά.
τουλάχιστον δύο φορές το καλοκαίρι εκείνης χρονιάς, πριν τη συνάντησή του με την κυρία Μέργκελ τον Αύγουστο του 2013. Τον ενημερώναμε ήδη από το 12. Από το 12. Το σημερινό πρωθυπουργό τον έχετε δει, τον κύριο Τσίπρα, τον έχετε πει πια? Όχι, δεν τον έχω δει, αλλά. Δεν σας έχει καλέσει? Όχι, έχουμε περάσει από το Υπουργείο Ενέργειας. Ναι. Άρα είναι, εντάξει, είναι καθένα στο στυλ του. Σήμερα πού μπορούμε να πούμε, πού βρισκόμαστε, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά και για τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε περισσότερα δεδομένα στη διάθεσή μας για να βγάλουμε. Το πιο πρακτικό δεδομένο που έχουμε είναι ότι επιτέλους άνοιξε το θαλάσσιο οικόπεδο 2 προς το Ιόνιο, όπου έχουμε δύο κοιτάσματα, το κοίτασμα Πύρος και το κοίτασμα Αχιλλέας. Εδώ, ας πούμε, δείχνω ακόμα και τους χάρτες στους φοιτητές. Όπου εκεί πέρα έχουμε μια τριπλή κοινοπαρουσία. Άρα είναι τα ελληνικά πετρέλαια, η Edison και η Total, που θα λειτουργήσουν μαζί. Η Total θα είναι operator. Και θα είμαστε και σε πλαίσιο, αν θέλετε, συνεκμετάλλευσης με την Ιταλία, γιατί το κοίτασμα Πύρος είναι ακριβώς πάνω στη γραμμή οριοθέτησης Ελλάδος και Ιταλίας. Άρα έχουμε συμφωνία υφαλοκρηπίδας, δεν υπάρχει κανένα τεχνικό πρόβλημα. Η Edison είναι η ιταλική εταιρεία, η Total είναι η γαλλική εταιρεία και τα ελληνικά πετρέλαια βέβαια ελληνικά. Αυτή η κοινοπραξία λειτουργήσε και έγινε τώρα η απόφαση από τον Υπουργό Ενέργειας, υπέγραψε ότι όντως το αίτημα γίνεται και υλοποιείται, θα μπορούσε να ήταν άγονος ο διαγωνισμός και τώρα είμαστε στην φάση της σύμβασης. Τα δηλαδή υπόλοιπα οικόπεδα ή αλίπεδα, όπως ακούγαμε στο παρελθόν, αυτά τα 20 στην πλευρά του Ιωνίου ή ναι, ακόμη και νοτίως της Κρήτης. Έχουμε 10 στο Ιόνιο, έχουμε ένα νότια της Πελοποννήσου και 9 νότια της Κρήτης. Άρα από αυτά τα 20 οικόπεδα που βγήκαν σε διαγωνισμό στις 13 Νοεμβρίου του 2014, είναι 3 που είχαν υποψηφιότητες λόγω ιδεολογίας. Κάποια φάση μερικοί ήθελαν να σταματήσουν τον διαγωνισμό, να τον ακυρώσουν, τελικά δεν τα κατάφεραν, συνέχισε ο διαγωνισμός. Τελικά είχαμε υποψηφιότητες στα σεισμικά δεδομένα, είχαμε πάνω από 20 εταιρείες που είχαν αγοράσει, αυτό είναι πολύ καλό, αλλά στην υλοποίηση είχαμε εταιρείες που ήταν υποψήφιες σε 3 θαλάσσια οικόπεδα. Και τελικά βλέπουμε ότι η πρώτη υλοποίηση γίνεται στο θαλάσσιο οικόπεδο 2. Μην το βλέπετε μόνο αρνητικά. Κοιτάξτε ότι η Κύπρος άρχισε με το θαλάσσιο οικόπεδο 12, ότι βρήκε την Αφροδίτη. Από την Αφροδίτη θα παίρνει 550 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για 25 με 30 χρόνια, μόνο από το κοίτασμα Αφροδίτη. Άρα εδώ ξέρουμε ότι έχουμε δύο κοιτάσματα, που είναι, όπως είπαμε, ο Πύρος και ο Αχιλλέας. Εδώ μιλάμε πολύ για πετρέλαιο παρά για φυσικό αέριο. Με σημαντικά αποθέματα. Ναι, είναι σημαντικά αποθέματα και είναι και, πώς να το πω, πιο εύκολα όσο αφορά τα βάθη. Άρα το άλλο που είναι σημαντικό με το πετρέλαιο σε σχέση με το φυσικό αέριο είναι το πετρέλαιο όταν κάνει την εξόρυξη, αν είναι καλής ποιότητας, το πουλάτε αμέσως. Mm-hmm. Το φυσικό αέριο ή πρέπει να το συμπιέσετε ή να το υγροποιήσετε, πρέπει να έχετε ένα σταθμό, ακόμα και αν είναι, ας πούμε, πάνω στο καράβι, αλλά για να τα πούμε απλά. Ενώ με το πετρέλαιο η μεταφορά γίνεται με τάνκερ κατευθείαν. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να ξέρετε επίσης ότι στο Ιόνιο έχουμε μερικά αποθέματα που έχουν βάθος 40 μέτρα. Άρα επειδή ναι, δεν τα ξέρει. Ναι, βέβαια, όχι μόνο αυτό. Είναι ότι επειδή είναι εύκολη, επειδή έχει λιγότερο κόστος, σημαίνει ότι το διαφορικό που γίνεται την ώρα της πώλησης είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να το κάνεις ακόμα και στην φάση της κρίσης. Ενώ σε άλλα δεν γίνεται, ναι, όταν είναι μεγάλα βάθη. Το απλό ερώτημα, για να δούμε τη γενική εικόνα. Μπορούμε να ζήσουμε, δηλαδή να βάλουμε αρκετά χρήματα στην άκρη, το λέω όσο πιο σημαντικά γίνεται, αλλά και να προμηθεύσουμε με πετρέλαιο και φυσικό αέριο την Ευρώπη, όπως κατά καιρούς ακούγεται? Ναι. Ισχύει αυτό? Ναι, ισχύει. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο μεγάλα αποθέματα, έχουμε στρατηγικά αποθέματα. Αλλά στρατηγικά αποθέματα σημαίνει ότι μπορούμε να τροφοδοτήσουμε μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης της Ευρώπης. Ναι. Αυτό γίνεται και με τους υδρογονάνθρακες και με τους μη συμβατικούς υδρογονάνθρακες. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να ξεκινήσουμε. Άρα ξεκινήσαμε με τον διαγωνισμό, με τα 20 θαλάσσια οικόπεδα. Είναι τώρα να συνεχίσουμε το θαλάσσιο οικόπεδο 2, να ενεργοποιηθεί η σύμβαση όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι ώστε να αρχίσουν την έρευνα και να αρχίσουμε τη διαδικασία που έχουμε ζήσει στην Κύπρο. Φαντάζομαι, κύριε Λεγερέ, ότι η τροφοδότηση της Ευρώπης έπεται της ελληνικής αγοράς, έτσι δεν είναι? Δηλαδή με τα αποθέματα μπορούμε να αλλάξουμε τις ισορροπίες και στον ενεργειακό τομέα. Σήμερα νομίζω ότι έχουμε με τον πρίνο ένα 9 με 10% ή το είχαμε στο παρελθόν. Ναι. Εάν αξιοποιήσουμε το μεγαλύτερο μέρος των κοιτασμάτων, σε ποιο επίπεδο θα φτάσουμε, σε ποιο ποσοστό? Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Γιατί δεν παίρνετε το παράδειγμα της Κύπρου? Η Κύπρος από το κοίτασμα Αφροδίτη παίρνει 80%.
όταν είναι μεγάλα και στρατηγικά τα αποθέματα. Δεν όχι, μιλάμε... το λέω σε σχέση με τις ανάγκες της χώρας, όχι για το ποσοστό. Δεν είναι μόνο με τις ανάγκες της χώρας, γιατί το θέμα είναι ότι οι ανάγκες της χώρας. Έχουμε, δηλαδή, με τους υδρογονάκτες έχουμε μια τριπλή εξοικονόμηση. Πρώτα απ' όλα, αγοράζουμε υδρογονάκτες. Άρα, άμα παράγουμε εμείς, δεν θα τους αγοράζουμε το ποσοστό. Μετά είναι ότι όταν τους αγοράζουμε, πληρώνουμε τους εργάτες των ξένων. Άμα τους παράγουμε εμείς, θα είναι οι δικοί μας. Άρα, σημαίνει ότι θα μπαίνουν χρήματα και σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Μετά, αν τα αποθέματα είναι σημαντικά, και είναι αυτό που σας λέω, έχουμε και την εξαγωγή. Άρα εδώ κάνετε μια τριπλή εξοικονόμηση με τον τομέα των υδρογονανθράκων που είναι σπάνιο αυτό το φαινόμενο. Σε άλλους τομείς δεν μπορείτε να το κάνετε γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αγορά. Θα μας το επιτρέψουν αυτό, σενάριο συνωμοσίας. Ναι, ναι, κοιτάξτε. Τα ακούμε αυτά. Κατά καιρούς. Σας το λέω πολύ απλά. Πριν έρθω εδώ και πριν γίνει αυτό το πράγμα με το θαλάσσιο οικόπεδο, θα μας το επιτρέψουν να έχουμε βάλει τους Ιταλούς και τους Γάλλους. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όχι μόνο το επιτρέπουν, αλλά είναι και υποψήφοι και θα κάνουν σύμβαση μαζί μας. Άρα. Και βέβαια θα το επιτρέψουν γιατί είναι στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό του 2013 που μιλάμε είναι ο ενεργειακός δρόμος 2020-2050 ο οποίος προέβλεπε ήδη στα άνθρα 76 και 77 ότι πρέπει να κάνουμε αυτόφθονες πηγές ενέργειας. Δηλαδή να παροτρύνουμε τις χώρες που έχουν υδρογονάνθκες στις ΑΟΣ τους να το ενεργοποιήσουν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, έτσι ώστε να μην έχουμε το κόστος της εξωτερικής αγοράς. Δηλαδή τώρα ας πούμε τι θα γίνει. Έχουμε τρεις χώρες, τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Η αγορά που θα πάει. Θα πάει πάλι στην Ευρώπη. Ένας μεγάλος καταναλωτής, ας πούμε, φυσικού αερίου είναι η ίδια η Ιταλία. Όταν λοιπόν έρχεται η Ιταλία με την Γαλλία σε συνεργασία με την Ελλάδα ως κοινοπραξία, γιατί δεν είναι ανταγωνιστές, είναι όλοι μαζί. Για να κάνουν εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, μα είναι ότι εμείς ξέρουμε ήδη ποιος θα το αγοράσει, ποιος θα το εξοικονομήσει, ποιο είναι το όφελος για μας και δεν ψάχνουμε για πελάτη. Δίνω μία μικρή συνέχεια σε αυτό. Είναι τόσο σημαντικά τα αποθέματα, γιατί εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. 1,73. Ναι. Άρα λοιπόν λύνουμε σε μεγάλο βαθμό και το οικονομικό πρόβλημα της χώρας προϊόντος του χρόνου. Το θέμα είναι ότι όχι μόνο το λύνουμε, γιατί άμα το λύνουμε μόνο, να ξέρετε θα ξαναπαρουσιαστεί. Πρέπει να το λύσετε. Με ανάκαμψη. Ναι. Δηλαδή να έχετε μια πορεία που σας επιτρέπει να ανεβαίνετε. Άμα κατεβαίνετε, δηλαδή ας πούμε, άμα έχετε κάποιον που χρωστάει χρήματα και του τα πληρώνετε όλα, την επόμενη μέρα πάλι χρωστάει. Η στρατηγική της Νορβηγίας στον τομέα αυτό παρουσιάζεται. Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά να θυμόμαστε ότι η στρατηγική της Νορβηγίας χρησιμοποιεί την επανεπένδυση. Δηλαδή την πρώτη φορά δεν τα μοιράζουμε αμέσως αυτά τα πρώτα κέρδη. Τα επενδύουμε έτσι ώστε π.χ. να έχουμε δικά μας γεωτρύπανα. Να έχουμε δική μας έρευνα σε αυτό το τομέα. Όπως συμβαίνει στον Πρίνο με την εταιρεία. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα και με την ενέργεια. Είναι απλώς ότι τώρα μιλάτε για άλλα γεωτρύπανα. Ναι. Αυτά είναι πιο μικρά. Ένα γεωτρύπανο για τα αυτά που μιλάω εγώ είναι 1,2 δις. Η εκτίμησή σας ποια είναι, ότι μπορούμε κάποια στιγμή να τα δούμε, να τα ζήσουμε όλα αυτά και να αντιμετωπίσουμε και τα οικονομικά μας προβλήματα. Όχι μόνο θα τα ζήσουμε. Μπορούμε θα να δώσουμε και χρονοδιάγραμμα σήμερα ως ένα βαθμό. Αν υπάρχει βεβαίως πολιτική βούληση και είναι ομαλές οι συνθήκες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ είπατε το μόνο πρόβλημα από όλη αυτή την υπόθεση. Γιατί κανονικά, επειδή ακολουθούμε το μοντέλο της Κύπρου, θα πρέπει να πηγαίνουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα, επειδή ξέρουμε πώς έχουν λειτουργήσει. Γιατί αυτή η καθυστέρηση, πώς εξηγείται? Η καθυστέρηση εξηγείται από κυβερνήσεις που δεν πάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, είναι μερικές που, αν μπορούν να κάνουν ακριβώς το αντίθετο από την προηγούμενη, χαίρονται. Αυτό που βλέπω εγώ στην Κύπρο είναι ότι έχουμε τέσσερις κυβερνήσεις που βέβαια. Άμα τους δείτε όλους μαζί θα τσακωθούν. Αλλά στην ΑΟΣ έχουν κάνει ακριβώς το ίδιο. Άρα έχουν κάνει τρεις υπογραφές για την οριοθέτηση, μία θέσπιση, συμβόλαιο με πέντε εταιρείες. Έχουν κάνει τις πρώτες γεωτρήσεις, έχουν κάνει ήδη τρεις γεωτρήσεις και όλα αυτά είναι πάνω στο ίδιο πλαίσιο. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί αυτοί μεταξύ τους βρίζονται στο πολιτικό επίπεδο. Αλλά στην ΑΟΣ λένε τα ίδια. Εγώ θα ήθελα απλώς. Σε κάποια φάση να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο ωριμότητα στην Ελλάδα, που να έχουμε σε μερικά εθνικά θέματα, γιατί η δημοκρατία είναι σημαντικό να μην έχουμε όλη την ίδια άποψη, αλλά σε μερικά εθνικά θέματα, ας πούμε, όπως είναι η ΑΟΣ, να μπορούμε να πούμε, ρε παιδιά, είναι μια πορεία, το ακολουθούμε. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν είναι μόνο η ΑΟΣ, επειδή θα το συνδέσω τώρα με το θέμα της παιδείας. Πριν φανεί φυσικό αέριο στην Κύπρο, έφτιαξαν 6 πανεπιστήμια που έχουν φυσικό αέριο ως μάθημα. Έχουν κάνει δηλαδή, λοιπόν, για να... τρία bachelor, δηλαδή έχουν κάνει τρία επίπεδα, όχι τρία bachelor. Έχουν κάνει bachelor, master και PhD. Αυτό το έχουν κάνει σε 6 πανεπιστήμια.
έχουν βάλει μέσα και κρατικά και ιδιωτικά ό,τι θέλετε. Σήμερα οι Κύπροι πολίτες εργάζονται εκεί, φαντάζομαι. Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά να ξέρετε ότι οι Έλληνες φοιτητές συχνά πάνε και σπουδάζουν εκεί. Αλλά ποιο είναι το κερασάκι, ποιο διδάσκει? Έλληνες καθηγητές που είναι της Ελλάδας. Mm. Και πηγαίνουν και διδάσκουν στην Κύπρο. Γιατί η Κύπρος πόσους καθηγητές να βρει? Δεν ξέρω. Θέλω να πω, άμα αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα σημεία, τα έχουμε εδώ, θέλει να πει. Και το λέω στα παιδιά συνεχώς. Στο μεταπτυχιακό επίπεδο, η απορρόφηση των φοιτητών είναι άμεση. Το ίδιο και για το προπτυχιακό. Σε όλους τους τομείς, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ μιλάω τώρα πιο πολύ για τους υδρογονάμπες, εντάξει. Αλλά θέλω να πω, η απορρόφηση γίνεται. Όχι, θέλω να πω σε όλες τις φάσεις της παραγωγής. Δηλαδή, α, ναι. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Ακόμη και τις σημαντικές θέσεις. Αν πάτε στο Γεωτρύπανο εδώ, στον Πρίνο, θα δείτε πολλούς από την Ιταλία και από τη Ρουμανία. Σωστά, σωστά. Αλλά εγώ το βλέπω και από τους φοιτητές που έχουμε. Mm. Γιατί ποιος καβαλιώτης ξέρει ότι έχουμε ξένους φοιτητές στην Καβάλα που μαθαίνουν για υδρογονάνθρακες μέσω των καθηγητών της Ελλάδας. Μόνο όσοι ασχολήθηκαν. Δεν έχει. Άρα, θέλω να σου πω, ναι, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα και επικοινωνίας. Δηλαδή πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Mm. Άρα από τη στιγμή που γίνεται αυτό, θέλει να πει ότι έχουμε έναν πόλο έλξης. Επειδή υπάρχει δραστηριότητα και επειδή μιλήσατε και για το Γεωτρύπανο και μπορούν οι φοιτητές να το δουν και ζωντανά, είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Αλλά λέω απλώς ότι σε σχέση με την παιδεία, το γεγονός ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες σημαίνει ότι πολλοί τομείς μπορεί να ενεργοποιηθούν για τους οποίους δεν πιστεύουμε ότι έχουν μέλλον. Δηλαδή η γεωλογία, τα σεισμικά δεδομένα, τα σεισμικά καράβια, τα σεισμικά, όλα αυτά που βλέπουμε έχουν σχέση και με την ναυτιλία, τα τάνκερ, τα καράβια LNG. Άμα κοιτάξετε σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εφοπλιστές της Ελλάδος είναι αυτοί που έχουν κάνει τις περισσότερες παραγγελίες σε καράβια LNG. Σωστά. Ωραία. Γιατί αυτό δεν το αξιοποιούμε? Τα σεισμικά τα έκαναν οι Νορβηγοί εδώ, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό. Άρα ρωτάω, γιατί εμείς να μην μπορούμε να κάνουμε σεισμικά? Δηλαδή, ανθρώπους που είναι ειδικοί έχουμε. Τεχνογνωσία έχουμε. Τεχνικά είναι κάτι πολύ περισσότερο από το στείλουν ένα μηχανισμό για να βγάλω πετρέλαιο. Υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους μπορούμε να δραστηριοποιηθούν. Ακριβώς. Και μετά, βέβαια, υπάρχει και η επεξεργασία. Θέλω να πω, το πετρέλαιο είναι η πρώτη βάση. Αλλά μην νομίζετε ότι το πετρέλαιο είναι μόνο για τη καύσιμα. Το πετρέλαιο πάει έως τα πλαστικά. Οτιδήποτε βλέπετε ακόμα και πάνω στο αυτοκίνητό σας, αν ξέρετε από πόσα έρχονται από το πετρέλαιο, θα παθαίνετε την πλάκα σας. Άρα, λέω απλώς ότι αυτοί που θα κάνουν, ας πούμε, design, που θα κάνουν αυτοκίνητα, που θα κάνουν μηχανική, που θα κάνουν κατασκευές από σταθμούς υγροποίησης, αεροποίησης, αυτό που θα δείτε τώρα στην Αλεξανδρούπολη. Όλοι αυτοί είναι από τον ίδιο τομέα. Άρα είναι τεράστιες προοπτικές, όχι μόνο σε έναν κλάδο, είναι διακλαδικό. Από τη στιγμή που εμείς το καταλάβουμε, η Ελλάδα έχει την ικανότητα όχι μόνο να είναι πέρασμα υδρογονανθράκων, γιατί τώρα είδατε ότι μιλάμε για τον αγωγό EastMed, ενώ παλαιότερα το θεωρούσαμε ότι ήταν απλώς ένα όνειρο. Όχι μόνο να είναι πέρασμα, να είναι και πηγή. Αλλά να μην είναι μόνο πηγή παραγωγής, μόνο και μόνο στο επίπεδο το εργατικό, το πιο απλό, που πουλάω το πετρέλαιό μου. Το θέμα είναι κατά πόσο μετά μπορώ να έχω μια κάθετη ανάπτυξη και καθετοποίηση, που θα λέγαμε, και μπορώ να χρησιμοποιήσω και εγώ εργαλεία. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε και με τον Ηλία Κονοφάγο και με τον Αντώνη Φόσκορο και με την Τερέζα Φωκιανού, θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 2 σταθμούς υγροποίησης για φυσικό αέριο. Ένα σταθμός υγροποίησης με την εξόρυξη, mm-hmm. τον αγωγό του και το διακλαδικό του, χρησιμοποιεί 100.000 θέσεις εργασίας. 100.000. Ναι. Άρα εδώ μιλάω τουλάχιστον για 200.000. Και ρωτάω τώρα, γιατί καθυστερούμε σε αυτό το τομέα εφόσον ξέρουμε αυτά τα μέγεθη? Γιατί το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνετε είναι μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, μπαίνετε στο διαδίκτυο και κοιτάζετε με πόσα άτομα λειτουργεί ένα σταθμός υγροποίησης όπου να είναι. Γιατί όπως ξέρετε τι κάνουμε. Δεν το φτιάχνουμε ειδικά για μια χώρα. Είναι το ίδιο. Είναι ένα copy-paste. Αυτό χρειάζεται 4.500 άτομα για να κατασκευαστεί. Δεν φταίτε εσείς ούτε εγώ. Που σημαίνει ότι θα έρθουν. Πάμε και πάλι στο ίδιο συμπέρασμα. Έλλειψη πολιτικής βούλησης, πίεση από το εξωτερικό. Όχι, είναι έλλειψη πολιτικής. Πίεση από το εσωτερικό πολλές φορές. Ναι, και από το εσωτερικό και από το ιδεολογικό. Γιατί είναι μερικοί που δεν το ξέρουν. Να εισάγουμε φυσικό αέριο από Βεβαίως. Το. Βεβαίως. Βεβαίως και συμφέρει, γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Ως παραγωγή η Κύπρος θα έχει, ας πούμε, ένα κόστος παραγωγής για φυσικό αέριο 3 ευρώ τη μονάδα. Εμείς το αγοράζουμε 15 και φτάνει στο σπίτι σας 21. Δεν είναι ανάγκη να είσαι μαθηματικός για να καταλάβεις ποια είναι η διαφορά. Πάντως είναι και η εξήγηση, γιατί δεν γίνεται πόσο. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό η εξήγηση, γιατί δεν πρέπει να εγκλωβίσουμε την εξήγηση σε αυτό το πλαίσιο, διότι αυτοί που φέρνουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο ως εισαγωγή είναι και αυτοί οι παίχτες που θα παίξουν στην ΑΟΣ, γιατί τα μεγέθη είναι εντελώς διαφορετικά όσον αφορά το κέρδος.
Γιατί άρα κάποιος που μπορεί να. Γιατί δεν θέλει να κάνει ακριβώς την επένδυση όταν βλέπει ότι ο κρατικός φορέας δεν κινείται. Γιατί ποιος θα τα βγάλει τα θαλάσσια οικόπεδα, δεν θα είναι ο ιδιωτικός τομέας. Ο ιδιωτικός τομέας, όπως είναι ας πούμε τα ελληνικά πετρέλαια που θα συνεργαστούν με την Total και την Edison, δεν είναι αυτός που έβγαλε το οικόπεδο. Ναι. Δηλαδή είναι το ελληνικό κράτος. Δεν υπηρετεί ουστά τον επιτελικό του ρόλο στην προκειμένη περίπτωση. Τον υπηρετεί, αλλά σταδιακά και διακεκομένα. Δεν υπάρχει μια συνέχεια και. Ναι, η συνέχεια κανονικά θα έπρεπε αυτά τα 20 θαλάσσια οικόπεδα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με τρία θαλάσσια οικόπεδα, η Κύπρος κατάφερε, θα σας βάλω τέσσερα για να είναι στρογγυλό, κατάφερε να έχει 200 εκατομμύρια ευρώ για μπόνους υπογραφής. Το μπόνους υπογραφής είναι την ώρα που υπογράφουν, δεν έχουν κάνει τίποτα, βάζουν χρήματα. Λοιπόν, εμείς κανονικά με τα 20 θαλάσσια οικόπεδα, το ανάλογο, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει 0,8 δις μόνο από τον μπόνους υπογραφής. Το επιχειρήσαμε στο παρελθόν και δεν έγινε. Το επιχειρήσαμε από τη στιγμή που δημιουργήσαμε τα θαλάσσια οικόπεδα, δηλαδή από το 2014, όταν παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Λονδίνο στις 2 Αυγούστου το 2014 και μετά εκδόθηκαν επίσημα στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, τη λεγόμενη Γκαζέτα, στις 13 Νοεμβρίου. Τότε αυτό που ήταν σημαντικό και εμείς δεν το αντιληφθήκαμε σαν κατόρθωμα είναι ότι βγάλαμε 20 θαλάσσια οικόπεδα, τα οποία είναι τεράστια σε εμβαδόν, είναι πολύ μεγαλύτερα από την Ελλάδα την ίδια και στην πραγματικότητα εμείς δεν το αξιοποιήσαμε με αυτόν τον τρόπο και δεν καταλάβαμε ότι 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή 26 ξένοι, αποδέχτηκαν ότι αυτά είναι ελληνικά, ενώ εμείς δεν έχουμε κάνει ΑΟΣ, που αυτό είναι θεαματικό. Συν την Αλβανία που το αποδέχτηκε, συν τη Λιβύη, συν την Αίγυπτο που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να ξέρετε τα θαλάσσια οικόπεδα που έχουμε, ξέρετε ότι μπαίνουν στο FIR τους. Άρα ρωτάω τώρα, εφόσον το έχουμε κατορθώσει αυτό, ποιος το ξέρει το κατόρθωμα, και όμως έγινε. Εσείς συνομιλείτε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, με πρωθυπουργούς στο παρελθόν, τι αντιλαμβάνεστε, ότι καθυστερεί αυτή η διαδικασία, για ποιο λόγο, έχετε κάποια λογική εξήγηση? Πρώτα απ' όλα, όταν είμαστε εκτός των κομμάτων και δεν συζητάμε με ανθρώπους των κομμάτων, νομίζουμε ότι τα κόμματα έχουν αντιπαραθέσεις μόνο εξωκομματικές. Οι χειρότερες είναι οι εσωκομματικές. Δηλαδή, εκεί πέρα, άμα ακούσετε, θα πείτε, ρε παιδιά, αυτοί οι δύο δεν μπορεί να είναι στο ίδιο κόμμα, γιατί οι δυσκολίες, οι λειτουργικές, όσο αφορά τα επίπεδα. Δηλαδή, σε κάποια φάση θυμάστε ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είχαν καταφέρει να είναι στο ίδιο Υπουργείο και να είναι ο ένας να είναι υπουργός, ο άλλος να είναι υφυπουργός. Δεν θυμάστε αυτά. Αυτό θεωρούσαμε ότι δεν γίνεται. Δηλαδή, άμα σας το έλεγα το 87, θα μου λέγατε εντάξει, εξωφρενικό. Όμως έγινε. Τώρα, μερικές φορές, ενώ είναι στο ίδιο κόμμα, αλλάζετε γραφείο και σας λέει το αντίθετο. Και λέτε, ρε παιδιά, μήπως να μου βρείτε κάποιον άλλο να συζητήσουμε για το άλλο θέμα. Άρα μου θυμίζει, αν θέλετε, λίγο τα δικαστήρια, όπου μερικές φορές λέμε όχι, όχι, θέλω την δίκη με άλλον δικαστή. Δεν μιλάμε πια για δικαιοσύνη. Άρα θέλω να πω ότι αυτό πράγμα το έχουμε, το εσωκομματικό μου, σε όλα τα κόμματα. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο σε μερικά. Το έχουν, απλώς μερικές φορές φαίνονται. Και στα πρακτικά επίπεδα, γιατί το είπατε, είναι το επιτελικό. Το επιτελικό, το εσωκομματικό είναι το χειρότερο. Γιατί στο επιτελικό είναι αυτός που βγάζει την απόφαση και θα πει: θα βγάλουμε 10 θαλάσσια οικόπεδα, 8, 20. Θα τα βγάλουμε πού, σε ποιο μέγεθος. Εκεί πέρα τσακώνονται. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Πήρα την απάντηση που ήθελα, ή μάλλον αυτή που περίμενα τελικά, για το τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιγερέ, για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Εγώ να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Σίγουρα. Καλή συνέχεια.